Ας γράψουμε τώρα και τη συνομιλία που έχουμε με τον εκπρόσωπο του Δήμου. Λέει τα δικά του. Τι είσαι? Είναι ο μηχανικός του Δήμου. Του Δήμου. Κατάλαβε. Του Δήμου. Του έργου αυτού που γίνεται στις καταλάβεις. Ποιος τον πληρώνει? Ο Δήμος. Ο Δήμος. Του Δήμου. Καθώς δεν έχει το μέρος, το νόμο με το μέρος του. Ο μηχανικός του Δήμου. Στη θύρα. Την τομέα 4, θύρα 22. Και ο Μελισανίδης νίκησε και συν αφού το Μελισανίδη και το σκουπιδαριό σιγά σιγά μας αφήνει χρόνια και ζαμάνια. Αυτά παιδιά γίνονται στην βόρεια, στο βόρειο τμήμα, καθώς έχουμε και το πέταγμα του Αϊτού, του γερανού μας, του Μίμη του Παπαϊάννου, που σας είπα χτες είχα μια μαρκοσχελή κουβέντα μαζί του, να είναι καλά ο Παλίκαρος, αυτός ο Παλίκαρος να είναι καλά. Να τον έχει η Παναγιά καλά. Συνεχίζω παιδιά από το άλλο τμήμα για να κλείσω και να πάω στο σπιτάκι μου. Εστιάζει παιδιά ο φακός από τα βόρεια ανατολικά πλέον μέσα στο Αλσάκι. Το τι εργασίες γίνανε για να καθαριστεί από το συνεργείο του Δήμου εδώ η κατάσταση που βασάνιζε το άριστο της Νέας Φιλαδέλφειας χρόνια τώρα. Και εννοώ το συνεργείο του Δήμου, έτσι το συνεργείο του Δήμου που παρκάρουν μέσα τα σκουπιδιάρικα. Έτσι, παιδιά, άνοιξε διάπλατα ο δρόμος και ο κόσμος να έρχεται να τραβάει λήψεις για το γήπεδο της Αγίας Σοφιάς, έτσι, που βλέπουμε τώρα και το δικέφαλο και τα πάντα, βλέπουμε τομέα τόσο 6 όσο και τον 7, έχουν φανεί πεντακάθαρα, έχει πέσει ένα τυχείο μήκους περίπου 30 μέτρων είναι, 25. Ποιο? Το μήκος του τυχείου που γκρεμίστηκε. Παραπάνω. Δεν πιστεύω να είναι παραπάνω. Μπορεί να είναι καμία 60 μέτρα. Πόσο είναι 60 μέτρα? Όσο έχει γκρεμιστεί όλο. Όχι ρε φίλε, πόσο έχει γκρεμιστεί. Τέλος πάντων, ο Κύριλλος τα βλέπει λίγο θολά, είναι και λίγο ευσομούλης. Και φοβιτσαρούλης, αλλά είναι αγαπητός, είναι αδελφός. Τον έχω εδώ παρεάκι σήμερα. Δευτέρα. Ο Μίτσος, όχι δεν λέω τον κύριο Μίτσος. Παιδιά, δεν λέω ψέματα. Αυτό ήθελα να λέω ψέματα. Εγώ δεν λέω ψέματα. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε παιδιά ότι πράγματι εδώ τώρα ο μηχανικός, γιατί από το άλσος του Βορρά και ο άλσος με τώρα, εδώ είναι η περίφραξη του Δήμου, έτσι. Εγώ βρίσκομαι εδώ, εδώ και απειλεί να μας κάνουν έργο. Λοιπόν, ο νόμος πάντα νικάει, παιδιά, να το ξέρετε. Η δικαιοσύνη πάντα νικά. Δεν δέχεται από διάλογο, γιατί του εξήγησα κάποια πράγματα και δεν θέλει να καταλάβει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το περιστατικό, παιδιά, γιατί ήρθε αστυνομία τώρα. Πάμε η κάμερα στην αστυνομία. Εδώ, να τα καταγράψουμε.